Σε αυτό το σημείο θα ασχοληθούμε με το κομμάτι του τουρισμού, αλλά συγκεκριμένα με τα τουριστικά γραφεία. Είναι μαζί μας ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, όλοι τις τελευταίες ημέρες μιλάμε για τον τουρισμό, για τα καταλήμματα, για την εστίαση. Περιμένουμε να δούμε σε γενικές γραμμές τι θα γίνει. Από τις 15 του μήνα ανοίγουν τα σύνορα και μέχρι το τέλος του μήνα θα ανοίξουν ακόμα περισσότερο οι δίωδοι μέσω των οποίων θα περάσουν οι τουρίστες. Και ήθελα να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι τώρα υπάρχει μια πολύ καλή δημοσιότητα για την Ελλάδα, αυτό πιστεύετε ότι θα μας ωφελήσει? Και θα ήθελα να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε σε επίπεδο κινητικότητας, αν έχουν ξεκινήσει κάποιες κρατήσεις. Λοιπόν, σας απαντώ πολύ απλά. Ναι. Εάν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε την απόδοση των ιατρών που κατάφεραν τη χώρα να την βάλουν σε μια λογική που απέδειξε πολλά θετικά στοιχεία, ναι, πρέπει να ακούσουμε επίσης τους γιατρούς του πόσο δεν θα χαλάσει αυτή η εικόνα με οποιαδήποτε ξένη άφηξη. Δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά όταν μιλάνε οι επιστήμονες, εμείς πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των συγκεκριμένων ανθρώπων. Καμία πολιτική δεν θεραπεύει τους ανθρώπους, παρά μόνο η ιατρική. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε επιχειρηματικά να δουλέψουμε. Θέλουμε να βγάλουμε έξοδα και ζημιές, τα οποία δυστυχώς η πολιτεία δεν μας παρακολουθεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Όσο πιο αυστηρή η χώρα στα υγειονομικά πρωτόκολλα, τόσο πιο αξιόπιστη θα είναι στους ξένους να καταλάβουν τη σοβαρότητα της χώρας. Δεύτερο, αυτό σημαίνει ότι θα στοιχήσει στη χώρα κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να καταλάβει η πολιτεία ότι πρέπει να καταβάλει κάποιες υποχρεώσεις, όχι για τους επιχειρηματίες. Δεν παίρνουμε λεφτά οι επιχειρηματίες. Καλύπτουμε το εργασιακό κόστος το οποίο έρχεται από 8 μήνες μηδενικούς, έρχεται ένα καλοκαίρι ανύπαρκτο και πάμε για άλλους 8 μήνες μηδενικούς. Άρα, εάν η χώρα έχει ωφεληθεί την τελευταία δεκαετία με το θαύμα του τριπλασιασμού των αφίξεων των τουριστών και πρέπει να καταβάλει κάποια στιγμή 5 δεκάδες για να καταλάβει ότι το 20% του ΑΕΠ εξαρτάται από τον τουρισμό, πρέπει να το καταλάβει. Πολύ απλά. Δεν θα βάλουμε με τους επιστήμονες γιατί μας προστατεύουν. Ξέρετε, οι ξένοι, όσο καταλαβαίνουν ότι είσαι αυστηρός στο πρωτόκολλο υγείας, τόσο περισσότερο σε εμπιστεύονται. Μάλιστα. Πάντως, ξέρετε, αναφορικά με τα πρωτόκολλα υγείας, πολλά στελέχη του κλάδου εκφράζουν ήδη επιφυλάξεις από τη μία αν θα τηρηθούν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και με δεδομένο ότι, για παράδειγμα, τα ξενοδοχεία λειτουργούν με λιγότερο προσωπικό και για να τηρηθούν αυτά τα πρωτόκολλα χρειάζεται περισσότερος κόσμος από τη μία και επίσης είναι κοστοβόρο. Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, πολλοί ξενοδόχοι δεν θέλουν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους αυτή την περίοδο και μάλιστα αυτό έγινε ήδη με τα ξενοδοχεία 12μηνης διάρκειας. Είδαμε ότι πολλά τελικά δεν άνοιξαν. Εσάς πώς σας επηρεάζει αυτό και πώς το σχολιάζετε? Δεν μας επηρεάζει καθόλου. Έτσι δεν υπάρχει δουλειά. Αν υπήρχε δουλειά θα άνοιγαν όλοι. Είναι λογικό να μην ανοίξει κάποιος την επιχείρησή του. Δεν είναι θα πάρει περισσότερο προσωπικό για τα πρωτόκολλα. Δεν έχει κρατήσεις. Αν δεν έχει δουλειά, τι να τα κάνεις? Τα πρωτόκολλα είναι εύκολο πράγμα. Οπότε πιστεύετε ότι αρκετά ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν? Επειδή θα... Καλά κάνουν. Ναι. Αφού δεν έχουν δουλειά, τα έξοδα δεν βγαίνουν, τι να κάνουν? Τους εθελοντές, αιμοδότες. Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Όλοι μετράνε, ο καθένας με την τσέπη του. Να σας πω κάτι. Βγήκε ένα πρόγραμμα συνεργασία. Έχουμε καταλάβει τι λέει το συνεργασία. Λέει, θα προσλάβετε το προσωπικό, θα σας δώσω στους εργαζόμενους 60% της απώλειας εισοδήματός τους και εσείς που δεν έχετε έσοδο θα καταβάλλετε τις εργοδοτικές εισφορές. Αν τέτοια αφεντικά να πληρώνει άλλος εργοδοσία, γινόμουν και εγώ αφεντικός του δημοσίου. Είναι λάθος. Πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Ένα πράγμα είναι γεγονός για την πολιτεία. Ότι η τέτοια κρίση και ανομαλία δεν υπήρχε ποτέ στα τρελά όνειρα κανενός. Είναι γεγονός ότι όλοι θέλουν. Είναι γεγονός ότι κάποιοι θα πάρουν, κάποιοι δεν θα πάρουν. Μέχρι σήμερα πήραν όλοι. Όσοι δουλεύουν με την ελληνική αγορά θα πρέπει να αρκεστούν σε αυτό το δικαίωμα και το πλεονέκτημα που έχουν των Ελλήνων καταναλωτών. Όσοι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο και ζουν από το περίσσεμα των αφίξεων των τουριστών, πρέπει να σεβαστούν ότι κάποιοι άλλοι, σαν και αυτούς επαγγελματικά,
Είναι αυτοί που τους φέρνουν τη δουλειά στο σπίτι και στο μαγαζί. Εσείς τώρα άρα τι... κάποιοι έχουν προτεραιότητα. Κύριε Τσιλίδη, επειδή τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε και τα... το πακέτο και φέρνουν τον κόσμο. Ναι, τα λέμε και τα ξαναλέμε αυτά. Οι εταιρείες ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν για να γίνεται αερομεταφορά. Τα ξενοδοχεία ασφαλώς για την ευρύσκολα. Ακούστε κάτι. Δεν θα κοιμηθούν στα πάρκα οι πελάτες. Δεν είναι homeless, είναι τουρίστες. Άρα, όσοι έρχονται μετά από εμάς να μας επιτρέψουν, όταν μιλάμε για το βασικό πρόβλημα του πρωτογενούς ελλείμματος, να το σεβαστούν με συμπάθεια. Ναι. Δεν τους ανταγωνιζόμαστε. Είναι και αυτοί παθόντες σαν και εμάς. Αλλά μην καταστρέφουν την αρχή του παιχνιδιού για να υποφεληθούν στο τέλος. Θα είμαστε όλοι χαμένοι. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε τώρα κάτι. Κύριε Τσιλίδη, ακούστε μας εδώ λίγο. Αυτά τα έχουμε πει, είναι γνωστή η κατάσταση. Λοιπόν, καταρχάς, η δική σας εκτίμηση ποια είναι με τα δεδομένα που έχετε? Θα αλλάξει κάτι τον Ιούλιο, θα αλλάξει κάτι τον Αύγουστο γιατί ή θα αλλάξει. Πάμε έτσι? Αν δεν αλλάξει λοιπόν, τι είναι αυτά τα οποία ζητάτε συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή από το αρμόδιο Υπουργείο και από την κυβέρνηση? Διότι εδώ υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία θα έρθουν στην Ελλάδα. Εσείς, όπως μας τα λέτε, φέτος μηδενίζετε, έτσι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι πώς θα σώσουμε ό,τι μπορούμε από τον τουρισμό σε μια βάση και για το 2021 για το σύνολο της οικονομίας. Ποια είναι η ενδεικνύωμενη λοιπόν πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί αυτή τη στιγμή, ποιοτικά και ποσοτικά, νούμερα, χρήματα? Λοιπόν, σας απαντώ πρακτικά. Ναι. Δεν παίζουμε τζόκερ για να βάλουμε 5 ευρώ για να κερδίσουμε 10 και θα χάσουμε. Καλά, δεν είπε κανείς ότι παίζετε τζόκερ. Σας το απαντώ απλά όπως μου το θέτετε. Ναι. Μου αρέσουν οι ερωτήσεις σας. Είναι επίκαιρες και ουσιαστικές. Ναι. Τι να πούμε ότι θα έρθει όταν δεν έρχεται? Ακριβώς. Γιατί οι αγορές δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Ναι. Τι να πούμε όταν ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι ανοιχτοί στους προορισμούς και τι υπηρεσίες παρέχουν? Τι θα πουλήσει ο διοργανωτής εκδρομής? Υπόσχεση? Το προεδρικό διάταγμα δεν λέει υποσχέσεις. Μιλάει για συνέπειες. Άρα, σήμερα χάθηκε πολύτιμος χρόνος λόγω του κορονοϊού. Δεν φταίει ούτε η κυβέρνηση, ούτε εσείς που με ρωτάτε, ούτε εγώ που σας απαντάω. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, μια πανδημία. Τι θα κάνουμε τώρα, τις καφετζούδες να λέμε πόσοι θα έρθουνε? Θα έρθουν όσοι αποφασίσουν να έρθουν. Πρέπει να έχουμε λοιπόν σοβαρές διαδικασίες, να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μη συμβεί αυτό που έγινε και πριν από 10 μέρες με μια πτήση. Βέβαια. Ποιος το ξαψαλίζει? Εσείς τόσο καιρό που είσαστε καραντίνα, ρισκάρετε τη ζωή σας να αφαιθεί ελεύθερη η άφηξη του οποιοδήποτε χωρίς ρατσισμό? Με το φόβο σας ταξιδεύετε να πάτε με ένα αεροπλάνο κάπου? Δεν ταξιδεύετε. Άρα με ρωτάτε να σας απαντήσω σε μια φανταστική υπόθεση που δεν μπορώ να συμμετέχω. Δεν έχω κάνει πυθία. Ωραία. Να φύγουμε από τα φανταστικά, να πάμε στα πραγματικά τότε και να μας πείτε μέχρι στιγμή, ας πούμε για το τριήμερο τώρα. Ναι. Τι έγινε σε επίπεδο κρατήσεων? Δεν ξέρω. Τριήμερο. Εδώ μιλάμε ότι το τελευταίο 15ήμερο έχουν χαθεί περισσότερα από 70.000 κρατήσεις σε όλη την Ελλάδα, ακυρώθηκαν γιατί δεν ανοίξαμε στην ώρα μας. Ναι. Τι να πούμε. Το ελληνικό κοινό θα πάει όπου είναι να πάει. Πιστεύετε ότι το ελληνικό κοινό μπορεί να καλύψει 33 εκατομμύρια αφήξεις? Δεν υπάρχει. Άλλο σας ρώτησα. Σας ρώτησα αν αυτό το τριήμερο τώρα που είναι το πρώτο, που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένα δείγμα, ναι, αν υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σας απαντώ, σας καταλαβαίνω. Ναι. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι μια ελλαδική εορτή. Ναι. Δεν είναι μια παγκόσμια εορτή. Δεν ναι. είναι το καλοκαίρι. Ο κόσμος έδειξε τη διάθεση. Ναι. Το καλοκαίρι η Ελλάδα είναι αλλιώς. Περνάμε ετοιμένοι με καλοκαίρι. Γιατί το βγάλανε, ξέρετε? Για να μοιήσουν τον κόσμο το καλοκαίρι είναι εδώ. Έναντι των άλλων καλοκαιριών που είναι και σε άλλες χώρες. Υπάρχει πρόβλημα. Οι πτήσεις δεν έρχονται. Τα αεροπλάνα δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη. Τα ξενοδοχεία δεν έχουν ανοίξει ακόμη όπως πολύ σωστά μου είπατε. Πώς θέλετε να σας δώσω αριθμό? Ναι. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Είμαστε όλοι αγχωμένοι. Και το εμείς στο ιδιωτικό τομέα δεν είμαστε κρατικοί πάλι να παίρνουμε το μισθό μας κάθε μήνα που περνάει. Έχουμε τεράστια άγχη. Πρέπει να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Οι υποχρεώσεις μας είναι τα ενίκια μας, το προσωπικό μας και στο τέλος αν έρθει κέρδος ήρθε. Δεν υπάρχει αυτό το τελευταίο κομμάτι. Πρέπει ο προορισμός που λέγεται Ελλάδα και είμαστε το 20% του ΑΕΠ που τόσα χρόνια δίνουμε και ξαναδίνουμε, πρέπει να καταλάβει η πολιτεία. Εάν θα πρέπει να αποφασίσει να δώσει, να καθίσει να αποφασίσει αν πρέπει να δώσει, τι θα δώσει και να το αποκλείσει τώρα. Δεν μπορούμε να ζούμε με φρούδες ελπίδες.
όποια μέρα βγαίνουν κάθε 15 μέρες μέτρα, πάει 45 μέρες πίσω η άφιξη του τουρίστα. Άρα πιάσαμε τον Ιούνιο και μιλάμε ακόμη για τις 15 Ιουλίου. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλάμε για την 1η Αυγούστου. Αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα. Ναι. Είναι τεροχρονισμένα λειτουργικά. Εσείς κάποιο προγραμματισμό μπορείτε να κάνετε. Δεν ξέρω, σας ρωτώ. Δεν έχουν ανοίξει τα σύνορα, δεν γνωρίζετε τι θα γίνει με τα ξενοδοχεία και φαντάζομαι θέλετε να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για να φτιάξετε και κάποια πακέτα. Ξεκάθαρο είναι ένα πράγμα. Ναι. Δεν ανοίξουν τα ξενοδοχεία ή όχι. Αν θα αποφασίσουν να ανοίξουν, θα πούν όσοι ανοίγουν το όνομά τους και θα μιλήσουν με τους πελάτες που θα τους δίνουν δουλειά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το μυστικό το μεγάλο είναι πόσο μπορεί να αναλάβει το κόστος ευθύνης για τους ελέγχους, για τους επισκέπτες που έρχονται είτε πριν την άφιξη είτε μετά. Δεν μπορώ να καταλάβω εάν η επιστημονική κοινότητα απαιτεί ένα κονδύλι για να κάνει έναν καθολικό έλεγχο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο θα πρέπει το κράτος να εισπράττει φόρους αεροδρομίου αντί να τα δώσει στην υγεία του πολίτη που θα δείξει την αξιοπιστία της στο πραγματικό γεγονός. Βλέπετε, δεν είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Σας μιλάω γιατί κάνετε μια ωραία εκπομπή, είστε πολύ σοβαροί και μου δίνετε ευκαιρία να σας πω σοβαρές απαντήσεις. Ναι. Κανένας δεν θέλει να μην δουλέψει. Θέλουμε όλοι να δουλέψουμε. Δυστυχώς, ο κορονοϊός είναι ένας άγνωστος εχθρός, ένας άειλος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και πρέπει να το τελειώσουμε. Όταν λέει μια χώρα στην Ευρώπη, η Ιταλία, ανοίγει τα σύνορα παντού, έχει μετρήσει το κίνδυνο που λέει. Και όπως σας λέω, καλά κάνει. Η Δανία βγαίνει πρωθυπουργός και λέει, συστήνω 29 Ιουλίου Ισλανδία, Νορβηγία, Γερμανία και από 28 Αυγούστου τσάρτερ. Μα ο Αύγουστος είναι το τέλος του καλοκαιριού. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το προϊόν δεν υπάρχει φέτος. Πρέπει να κάνουμε σοβαρές κινήσεις για να μπούμε στην αγορά του 2021 και το 2022 και μετά να επαναφέρουμε τη δυναμική της εξέλιξης που είχε ο τουρισμός, ο οποίος υπάρχει, είναι ιδεατός, ο κόσμος θέλει Ελλάδα, αγαπάει Ελλάδα, γουστάρει Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, επειδή πήγαμε και καλά υγειονομικά, μπορεί και αυτό να είναι υπέρ ημών και να έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ασφαλώς. Εάν δεν πηγαίναμε καλά υγειονομικά, θα τολμούσαμε να μιλήσουμε. Ούτε εσείς θα με ρωτούσατε, ούτε εγώ θα απαντούσα. Έτσι είναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Είναι αλήθεια. Πάντως τώρα πήγαμε να κλείσουμε τα σύνορά μας με την Ιταλία και είδαμε αντιδράσεις από την γειτονική χώρα. Μα και η Ολλανδία γεγονός... Ναι, η Ολλανδία ναι. Για το γεγονός ότι θα μπαίνουν σε καραντίνα για 14 μέρες. Το είχαμε πριν από 40 μέρες. Εάν η Ευρώπη δεν βγάλει εντολή συντεταγμένα όλες οι χώρες της Ευρώπης να ανοίξουν, όλοι οι Ευρωπαίοι να ταξιδεύουν, με μια προϋπόθεση. Να κάνουν ένα τεστ πριν ταξιδέψουν. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Παλιά, όταν πηγαίνατε ένα ταξίδι σε μια χώρα στην Αφρική, έπρεπε να κάνετε εμβόλιο. Είχατε ένα βιβλίο εμβολίων. Λεγόταν vaccination book. Θέλατε να πάτε κάπου. Επιλογή σας δεν είναι. Κάνατε εμβόλιο. Πηγαίνατε. Τόσο δύσκολο είναι. Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι θα έπρεπε να είναι μια κεντρική απόφαση και ξεκάθαρη για το πώς θα κινηθούν όλοι οι Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Η Ευρώπη δεν παίρνει αποφάσεις. Μέχρι να πάρει απόφαση η Ευρώπη θα μιλάμε. Ανακοίνωσαν προχθές χρηματική υποστήριξη στις χώρες. Και ακόμα δεν ψηφίστηκε. Εμείς πανηγυρίζουμε για το τι θα έρθει και ακόμα δεν τελείωσε. Οι Βόρειοι με τους Νότιους έχουν απόσταση. Είναι γεγονός. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Αυτή η χρονιά χάθηκε. Ζητάμε το κράτος αρρωγό στο πρόβλημα των εργαζομένων και μόνο. Δεν ζητάμε τίποτα οι επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι χωρίς αυτούς δεν υπάρχει δουλειά. Ποιος θα βγάλει τον τουρισμό. Εσείς και εγώ, τρεις άνθρωποι, θα εσύ ζητάτε δηλαδή το κράτος με τα κονδύλια που θα πάρει με ένα μέρος από αυτό να καλύψει τους εργαζομένους όσον αφορά το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν έχει δουλέψει και δεν μπορεί να τους πληρώσει για όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν κινείται τίποτα. Μα όταν το κράτος βγάζει απόφαση και λέει παίρνεις δάνειο που δεν παίρνεις. Ναι, ναι. Δεν θα απολύσεις γιατί πήρες δύο μήνες αναστολή. Ναι. Να μην απολύσω. Ναι. Με καταστρέφεις να πληρώσω κάτι που δεν έχω, δεν θα υπάρχω αύριο. Είναι σαφές αυτό. Αυτό που θες να αποφύγεις θα το υπομνηστείς. Ναι. Καλύτερα να το μελετήσεις και να το κλείσεις. Κύριε Τσιλίδη, είστε σαφείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τσιλίδη, να είστε καλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλά, λοιπόν, αυτό Σοφία εδώ προκειμένου.